Μήνυμα προς όλους τους ορκισμένους, προς όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, προς όλους τους συνέλληνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν γραφεία και είναι στα μέλη των γραφείων. Από αυτούς τους τρεις προδότες, Γιάννη Καλογερόπουλο, Βασίλη Θοδωρόπουλο, Βίκη Χαραλάμπους, απαγορεύεται να μιλήσει με κανένα γραφείο, κανένα συνέλληνας, ο οποίος είναι στα προεδρία, στη διοίκηση και με καμία περιφέρεια. Κανένας από αυτούς, απαγορεύονται όλοι οι συνέλληνες να συνομιλούν με προδότες της Ελλήνων Συνέλευσης, με προδότες της Πατρώας Ουσίας, με προδότες του Ελληνικού Έθνους. Είναι τελειωτικά. Δεν πρέπει να μιλάει κανένας. Απαγορεύεται με διαταγή και με εντολή να ξαναμιλήσουν, να ξαναενοχλήσουν την Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν πρέπει να πάμε σε μέτρα όπως ασφαλιστικά μέτρα, ούτε σε μηνύσεις απιστίας, ούτε σε επιορκίας. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Τέλος, αυτοί οι τρεις δεν πρέπει να ξαναμιλήσουν με κανένα μέλος. Δεν έχουν καμία δουλειά να μιλήσουν. Και δεν μπορούν να ξαναμιλήσουν ούτε για καταστατικές διαδικασίες, να μην ξαναμιλήσουν για τίποτα. Μόνο ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος του είχα πει μια εβδομάδα να κάνει δημόσια και να ανακαλέσει δημόσια αυτά που έχει πει και έχει κάνει, δεν το έκανε. Μου έδωσε λοιπόν την ευκαιρία να τελειώσει το θέμα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς τους τρεις πουθενά σε καμία συνέλευση. Ακόμα και σε όποιο γραφείο είναι μέλη, να τους διαγράψετε τώρα. Υπάρχει πέραν διαγραφής. Δεν θα έχουν πρόσβαση να μπουν σε κανένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευση. Έχουν δικαίωμα μόνο να μιλάνε με τα κεντρικά, με την κεντρική διοίκηση, όχι του φορέα, της κεντρικής επιτροπής, της κεντρικής ΕΣΥ, μόνο με αυτούς, ώστε να παραδώσουν οτιδήποτε πληροφορίες και έχουν στα χέρια τους. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος παραδίδει ό,τι έχει στα χέρια του, ψηφίσματα Ελλήνων, ό,τι τηλέφωνα έχει απορκισμένους, ό,τι καρτέλες, τα πάντα. Παραδίδει τα πάντα. Η Βίκη Χαραλάμπους παραδίδει τα πάντα. Ο Βασίλης ο Θοδωρόπουλος τα πάντα. Μέχρι και τα τηλέφωνα που είναι πληρωμένα από την Ελλήνων Συνέλευση παραδίνουν τα αυτοκίνητα. Ο Βασίλης ο Θοδωρόπουλος που ο φορέας του έχει δώσει και ένα Ρενό Λαγκούνα να παραδώσει και το αυτοκίνητο. Ό,τι έχουν να το παραδώσουν, στοιχείο, χαρτιά, ό,τι έχει να κάνει με Ελλήνων Συνέλευση παραδίδουν τα πάντα. Ομαλά και όμορφα. Δεν ξαναμιλάνε με κανέναν συνέλληνα. Και αν θέλουν μπορώ να τους κάνω και τελετή εξορκισμού. Να το δεχτείτε. Να διαγραφούν από όλες τις ομάδες. Να διαγραφούν από παντού. Να διαγραφούν από παντού διότι συνεχίζουν ένα έργο άκρος επικίνδυνα, πλανεύουν και δηλητηριάζουν τους Ελληνές μου. Διαγράφονται από παντού. Το καταλαβαίνετε. Κλειδώνει το θέμα. Ε4 διαλύεται. Ανοίγει ο Ε5. Δεν θα έχουν πουθενά πρόσβαση. Θα έχουν μόνο στα παιδιά της κεντρικής όπου από εκεί θα δίνουν οτιδήποτε στοιχεία. Ό,τι άλλο είναι πέραν του κανονισμού και πέραν του σκοπού και του στόχου. Δεν ξαναμιλάει με κανέναν. Τσάμπα μάζευε ο Γιάννης όσα χρόνια τηλέφωνα και ιστορίες. Να μην μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν μπορεί να κάνει ζημιά κανένας. Συνέλληνες, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Προδότης, ο άνθρωπος δικός μας, Ελλήνων Συνέλευση, συνέλληνας που πάει μαζί με τους προδότες, είναι προδότης. Και προδότης μια φορά θα είναι πάντα. Είναι πάντα προδότης. Ξεκάθαρα. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Φεύγουν από παντού. Δεν θα έχουν πρόσβαση πουθενά. Θα έχουν μόνο πρόσβαση στην κεντρική να παίρνουν τηλέφωνο, να κλείνουν ραντεβού για ό,τι ακριβώς τους χρειάζονται. Και να είναι στην ώρα τους χαρτιά και τα πάντα και να παραδώσουν ό,τι έχουν. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, ό,τι έχει και δεν έχει από Ελλήνων Συνέλευση, τα παραδίδει και ξεχνάει ότι υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση. Δεν ξαναμιλάει με κανέναν. Ναι. Απαγορεύεται να ξαναμιλήσει με κανέναν. Ναι. Δεν μπορεί οι προδότες αυτοί να μιλάνε με συνέλληνες ακόμα. Και δεν γίνεται οι συνέλληνές μου να μιλάνε με αυτούς τους προδότες. Ό,τι και να πούνε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τους έχω πει τι να κάνουν. Δεν το κάναν, τελείωσαν. Είχαν 6 μήνες καιρό. Και τώρα δεν απολογήθηκαν για τίποτα. Έχουν κάνει έσχη. Και αυτά τα έσχη τελειώνουν τώρα. Έχουμε τεράστιο αγώνα μπροστά μας και πρέπει να τελειώσουν τώρα γρήγορα. Μην το τελειώσω εγώ πάλι. Σας είπα το τελειώστε εσείς. Τελειώστε το γρήγορα. Εδώ και τώρα τελειώστε το. Δεν θα κρατήσουν τίποτα. Θα ξεχάσουν και ότι υπάρχουμε. Φεύγετε. Μέχρι εδώ είστε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα για όλους τους Έλληνες και τους συνελληνές μου. Έχω δώσει περιθώρια. Τελειώσαν τα περιθώρια και στενέ μου για να πάμε στο δεύτερο βήμα. Δεν θα περιμένουμε συνέχεια τι θα κάνει ο καθένας τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Κλειδώνεται. Έχουμε τεράστιο αγώνα μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και να εκτελέσουμε. Μην εναλώνεστε για τίποτα. Τελείωσε. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος δεν υπάρχει ούτε σαν Ε4, ούτε πρόεδρος του Ε4, των ορκισμένων δεν είναι.
καινούριος οργανισμός θα ανοίξει, θα μπείτε όλοι μέσα και θα προχωρήσετε. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Το Άρκος να πάρει σταθερή θέση. Έχω πολλά παλικάρια στο Άρκος. Διώχτε τον από εκεί μέσα, να κάτσει στη δουλειά του, να πάει για καριέρα. Ή να πάει με τον Καρατσαφέρη, να πάρει και τον Βασίλη στον Καρατσαφέρη που παλιά ήταν μαζί. Φεύγουν όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και στην Κύπρο έχω πει, η Κύπρος είναι αυτόνομη. Μην χρησιμοποιήσει τη δίκη και μην ξανακούσει διαταγή της δίκης. Δεν υπάρχει φωνή τους. Καταρχάς πώς θα σας μιλήσει κάποιος ο οποίος είναι διαγεγραμμένος. Είναι διαγεγραμμένοι από την Ελλήνο Συνέλευση. Θα τους βγάλω και από ορκισμένους. Τι ορκισμένοι, είναι ορκισμένα μέλη αυτά. Θα μείνω μόνο να κάνουν αν θέλουν εξορκισμό. Βγάλτε τους από τους ορκισμένους. Τώρα, ξεφανίστε τους από τους ορκισμένους. Βγάλτε τους από τους διαχειριστές, από όλες τις ομάδες, τα πάντα, να μην υπάρχει τίποτα. Ξεφανίστε ό,τι υπάρχει δικό τους. Μέχρι εδώ, παιδιά, δεν χαρίζουμε άλλο. Είχαν το περιθώριο. Τελειώσανε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.